Βρισκόμαστε στους κήπους της Αλιάρτου. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε τον... Γεια σας, είμαι ο Φραγκίσκος Βούλγαρης. Βρισκόμαστε στην Αλιάρτου Βιωτίας και θα κάνουμε μια μικρή ξενάγηση μέσα σε αυτό το εκπληκτικό μέρος που λέγεται κήπη Αλιάρτου. Και σίγουρα θα μας πεις δύο λόγια για σένα. Και βέβαια, ό,τι θέλετε. Ο κόσμος Βιωτίας ανυπομονεί να σε γνωρίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλους όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Την πιο θερμή καλησπέρα σε όλους. Πες μας, Φραγκίσκο, πού γεννήθηκες, εδώ στην Αλιάρτου? Γεννήθηκα στη Λιβαδιά, στην πρωτεύουσα του νομού Βιωτίας, αλλά μεγάλωσα εδώ, στην Αλιάρτου. Θα εδώ μας πήγα σχολείο. Δύο λόγια, ναι, για τα παιδικά σου χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ, πολύ απλά, όπως συνήθως περνάει ένα παιδί της επαρχίας, ανέμελα, με καλές παρέες, με όλους τους φίλους, στο σχολείο, όπως... Και το μικρόβιο της μουσικής? Το μικρόβιο της μουσικής το έχω από την ηλικία των 14 ετών, θα έλεγα. Όταν ξεκίνησα δειλά-δειλά με την καλή έννοια να ακούω ραδιόφωνο, ξεκίνησα να ακούω ξένη μουσική, ξεκίνησα με ξένη μουσική. Τα πρώτα μου ακούσματα ήταν αποκλειστικά ξένη μουσική, αλλά στην πορεία πέρασα και στο ελληνικό τραγούδι. Ασχολήθηκα με τη μουσική και ασχολούμαι ακόμα, εδώ και 24 χρόνια. Δούλεψα 22 χρόνια σε λαϊκά κέντρα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ και είμαι έτοιμος να παρουσιάσω μία ηχοοπτική παραγωγή μου μέσω της μουσικής ομάδας παραγωγής ήχου και θέασης Αλιάρτου Δύναμης, με γενικό τίτλο «Φραγκίσκος Βούλγαρης, το είναι μου, για πάντα είναι η φυγή». Για πες μας, Φραγκίσκο, από πού εμπνεύστηκες τη μουσική σου, τα μουσικά ακούσματα? Οι περισσότερες και οι μεγαλύτερες εμπνεύσεις μου είναι καθαρά ερωτικές. Επειδή γράφω και στίχο ενεργά τα τελευταία 24 χρόνια, όσα χρόνια δηλαδή ασχολούμαι επαγγελματικά. Α, γράφεις και στίχο? Βέβαια. Στα τρία τραγούδια αυτά που πρόκειται να παρουσιάσω είναι ο στίχος δικός μου και στα τρία τραγούδια. Ωραία. Κυρίως είναι ερωτικός ο στίχος. Το «Σε θέλω και φοβάμαι», ας πούμε, είναι καθαρά ερωτικός. Το «Είναι μου για πάντα η φυγή», το «Είναι μου για πάντα είναι η φυγή» είναι και αυτός ερωτικός. Το «Ελλάδα πεθαίνεις, ματώνω κι εγώ» είναι ένα καθαρά κοινωνικό τραγούδι που μιλάει για τον κόπο των γονέων μας, για όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και για τον τρόπο που πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Επίκαιρο και ίσως συγκινήσει κιόλας, ε? Ναι, θεωρώ ναι. Μέχρι στιγμής, από την ανταπόκριση που έχω από το κοινό μέσα από το YouTube που βλέπω τα κλικαρίσματα, πιστεύω ότι το τραγούδι που έχει ξεχωρίσει είναι το «Είναι μου για πάντα είναι η φυγή». Φραγκίσκο, τι όμορφος χώρος είναι αυτός εδώ, για πες μας. Λοιπόν, εδώ είναι η κήπη στην Αλιάρτου, ένα στολίδι που κοσμεί όχι μόνο πιστεύω το χώρο της Αλιάρτου, αλλά γενικώς Βιωτίας. Φραγκίσκο, έχουν γίνει συναυλίες εδώ? Και βέβαια έχουν γίνει, και αυτή που θυμάμαι πολύ έτσι ζωντανά είναι η συναυλία της Λικερίας. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη συναυλία που έχω παρακολουθήσει. Σε έναν υπέροχο χώρο. Σε έναν υπέροχο χώρο, μέσα στα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που θυμάμαι. Ήταν 2007-2008, μπορεί να κάνω λάθος. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να δούμε και σένα να τραγουδάς αυτό το χώρο, ε? Ελπίζω, γιατί κάτι ετοιμάζουμε. Ελπίζω να έχουμε τη βοήθεια του Δήμου, του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιών. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, τον κύριο Δήμαρχο. Και θεωρούμε ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά. Θα μας πεις κάποια δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα σου? Ναι, γιατί όχι. Υπομονετικός, επίμονος, παρορμητικός, δυστυχώς μερικές φορές δεν είναι καλό αυτό. Αλλά σκέφτομαι πολύ με το συναίσθημα και με τη λογική. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ταιριάξει αυτό το πράγμα. Πρακτικά ταιριάζει. Εγώ το καταφέρνω. Αυτό πιστεύω τουλάχιστον. Μπράβο σου. Τι άλλο? Βασικά αυτά είναι. Ρομαντικός? Πολύ. Α, δεν το πες. Πολύ, πολύ. Πιστεύω ότι μία έκφραση που με ακολουθεί χρόνια είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί ποτέ ο ρομαντισμός από τη ζωή μας
και ότι πρέπει να δουλεύουμε σαν ισότιμα μέλη μιας δυνατής ομάδος. Αυτό θεωρώ. Ένα τραγούδι μου που με εκφράζει και θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον κόσμο που δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό το τραγούδι που λέγεται «Το είναι μου για πάντα είναι η φυγή». Να σας πω ένα στοιχό. Βεβαίως. Ωραία. Ποιος είπε πως ο έρωτας δεν βλέπει, είναι τυφλός. Ακούει όσα δεν βλέπεις, ίσως να βλέπω ό,τι ακούς. Μες στη σιγή και η ματιά μου στη ματιά σου, μες στο κορμί σου, μέσα στο είναι σου εγώ και εσύ. Τι να ζητήσω, αν στο ζητήσω, τι θα δώσεις. Θέλω να ξέρεις, το είναι μου για πάντα είναι η φυγή. Αναμνήσεις έχεις από τους κήπους? Ατέλειωτες. Για πες μου. Ραντεβουδάκια. Α, ναι. Εφηβεία. Α, ανησυχία μεγάλη. Παιχνίδι. Παιχνίδι. Ατέλειωτο, ναι. Από την ηλικία των 12 ετών μέχρι και τα 20, ίσως και παραπάνω. Εδώ μεγάλωσες, έτσι. Εδώ μεγάλωσα, βέβαια. Θα μας πεις τα επόμενα επαγγελματικά σου σχέδια? Και βέβαια. Το πρώτο μου μέλημα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι έχουμε καταθέσει μια επίσημη πρόταση. Έχω καταθέσει μάλλον μια επίσημη πρόταση στον κύριο Ντασιώτη, στον δήμαρχο της Αλιάρτου, για την δημιουργία, να το πω, να διοργανώσουμε για πρώτη φορά το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Αλιέρτο Βιωτίας, κατά βάση ελληνικής μουσικής. Υπάρχουν μέχρι στιγμής συμμετοχές και από την Αλιέρτο και από τη Λιβαδιά και από τη Φίβα. Υπάρχουν ποικιλία δηλαδή. Ποικιλία μουσικής που μπορεί να φιλοξενήσει από ροκ μουσική, από έντεχνη μουσική, από ρεμπέτικο, από παραδοσιακό τραγούδι, μικρασιάτικο τραγούδι, ελαφρο λαϊκό και καλό λαϊκό τραγούδι. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Θεωρώ ότι θα είναι μια εκπληκτική βραδιά και από την μέχρι στιγμή ανταπόκριση και το πόσο κόσμος έχει δεχτεί όλη αυτή την ιδέα, θεωρώ ότι η βραδιά θα είναι αξέχαστη. Θα είναι αξέχαστη, ναι, ακριβώς. Κάτι μου λέει για ένα CD πριν. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει, όπως είπα, μια ηχητική παραγωγή με 3 τραγούδια. Υπάρχει και ένα ακόμα τραγούδι το οποίο θεωρώ. Ναι, θεωρώ ότι είναι ο κρυμμένος άσος, να το πω κάπως έτσι. Πότε θα το ακούσουμε αυτό? Εσείς θα το ακούσετε ακριβώς μετά από το γύρισμα. Εντάξει, το κοινό. Το κοινό ελπίζω να το ακούσει πολύ σύντομα. Θα ήθελα πρώτα να δω την αντίδραση του κόσμου που μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή και τους ευχαριστώ θερμά. Στα 3 αυτά τραγούδια που αναφέρθηκα πριν, Ελλάδα πεθαίνει, ματώνω κι εγώ, σε θέλω και φοβάμαι και το είναι μου για πάντα είναι φυγή. Και να πούμε, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει, αλλά επειδή είναι σχεδόν σίγουρο, έχω στο πλάνα μου μια παρουσίαση που θα γίνει σε ένα παραλιακό μέρος Βιωτίας. Θα έχω την ευκαιρία μέσα βέβαια από το Βιωτίας Shop να το ανακοινώσω, που εκεί θα γίνει και μια βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση ενός DVD που αφορά τα τραγούδια μου και κάποια τραγούδια, ένα σύνολο τραγουδιών που συμβαδίζει με την εποχή αλλά συνδυάζεται και με τη δικιά μου εποχή, που ας πούμε ελληνικό ροκ. Μια μίνι συναυλία δηλαδή θα κάνεις? Μια μίνι συναυλία, μια παρουσίαση των τραγουδιών σου. Των τραγουδιών μου και ένας προγράμματος που έχει σχέση με την δικιά μου εφηβεία, με τα δικά μου ακούσματα, αλλά και μέχρι τα σημερινά ακούσματα, ας πούμε, έντεχνο, ένα είδος που ακούει πολλοί κόσμος. Εσύ τι μουσική ακούς? Τι μουσική ακούω? Είμαι λάτρης της ελληνικής μουσικής, της λαϊκής ελληνικής μουσικής, γιατί έχω δουλέψει, έχω καταβολές και από τον πατέρα μου λαϊκής μουσικής. Άλλωστε, έχω δουλέψει 22 χρόνια σε λαϊκά κέντρα. Μου αρέσει πολύ και η ξένη μουσική, μου αρέσει πολύ η pop μουσική που έχω μεγαλώσει, η rock μουσική αναφυσβήτητα, ακόμα και το heavy metal, γιατί είμαι παιδί της δεκαετίας του, να το πω, του 80. Το 80.
Δεν μου λες, πες μας ένα, θα μας τραγουδήσεις ένα ελληνικό τραγούδι έτσι που σε εμπνέει. Ένα ελληνικό τραγούδι. Αν ήσουν τώρα πάνω σε μία πίστα και έβγαινε στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι μελαγχολικό. Θεωρώ καταρχήν ότι τα πιο ωραία τραγούδια είναι τα μελαγχολικά. Με την έννοια ότι είναι πολύ πιο δυνατός. Μπαλάντες. Πιο δυνατός ο στίχος να πεις αγάπη μου, μου λείπεις. Παρά να πεις τι όμορφη που είσαι. Δεν το λέω για να. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή η έλλειψη στο τραγούδι και το γεγονός ότι σου λείπει ένας άνθρωπος είναι πολύ πιο δυνατό συνέστημα από το να πεις αγαπώ. Είναι πολύ δυνατή λέξη βέβαια. Με πολύ μεγάλο νόημα, τη χρησιμοποιούμε ίσως πιο εύκολα από ό,τι χρειάζεται. Αρκεί να την εννοούμε. Την εννοεί ο περισσότερος κόσμος, αυτό θεωρώ. Τραγούδι. Ναι, υπάρχει ένα τραγούδι που με ακολουθεί, να το πω έτσι, τόσα χρόνια. Ναι. Του Γιώργου Ζαμπέτα, ας πούμε. Ποιο, για πες μας. Θα και απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αλλά δεν είσαι μόνο ροκάς. Τα λες όλα. Θεωρώ ότι είμαι ένας πολύ απλός, ρομαντικός, ονειροπόλεος καλλιτέχνης και τολμώ να πω είμαι αυτό που λέει και ο Γιάννης ο Μιλιόγκας, εγώ είμαι 12 χρονών και μεγαλοδείχνω. Αυτό είναι ο Φραγκίσκος. Ποιος είπε πως ο έρωτας δεν βλέπει, είναι τυφλός, ακούει όσα δεν βλέπεις, ίσως να βλέπω ό,τι ακούς. Μες στη σιγή και η ματιά μου στη ματιά σου, μες στο κορμί σου, μέσα στο είναι σου εγώ και εσύ. Τι να ζητήσω, αν στο ζητήσω, τι θα δώσεις. Θέλω να ξέρεις, το είναι μου για πάντα. Είναι η φυγή. Ποιος είπε πως ο έρωτας δεν βλέπει, είναι τυφλός, ακούει όσα δεν βλέπεις, ίσως να βλέπω ό,τι ακούς. Μες στη σιγή και η ματιά μου στη ματιά σου, μες στο κορμί σου, μέσα στο είδε σου εγώ και εσύ. Τι να ζητήσω, αν στο ζητήσω, τι θα δώσεις. Θέλω να ξέρεις, το είναι μου για πάντα. Πόση λύπη είναι φρίκη που δεν ένιωσες γυναίκα για καιρό. Μια αγάπη, ένα δάκρυ και ένας λόγος να σου πω το σ' αγαπώ. Είναι η ζωή
λάθος είναι η δύναμη που μοιάζει με το λάθος που σου τη δίνω κάθε μέρα να γευτείς και τα πάθη που γεννιούνται δεν πεθαίνουν, θα με δίπλα σου ποτέ μη φοβηθείς. Είναι η ζωή που σε φοβίζει ή το πάθος. Θα με δίπλα σου ποτέ μη φοβηθείς.